Thank you.
Αρχίζουμε δύο καινούργια κομμάτια από αυτό το δίσκο «Χέρι θάλασσά μου». Το ένα λέγεται το «Αντάτζιο της θάλασσας». «Αντάτζιο», για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας ιταλικός όρος, όπως όλη η μουσική, που σημαίνει κάτι τρυφερό, κάτι της ψυχής. «Αντάτζιο της θάλασσας», λοιπόν, είναι το πρώτο, και το δεύτερο λέγεται «Το μεγάλο ναι». Που το μεγάλο ναι είναι αυτό που είπε η Παναγία και γίναν όλα μετά και υπάρχουν όλοι, και δόξα τω Θεώ, σε λίγο θα υπάρχουμε καλύτερα. Thank you.
Τώρα είναι ένα κομμάτι για ερωτευμένους. Ο έρωτας, η αγάπη είναι δύο πάρα πολύ παρεξηγημένοι όροι. Θυμίζω ότι το παράδειγμα της αγάπης δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό. Τι σήμαινε λοιπόν η αγάπη στη ζωή? Ναι, ναι, ευχαριστώ. Εκεί λοιπόν είναι το υπόδειγμα. Αυτή την αγάπη μας καλεί να ακολουθήσουμε. Αλλά τι είναι αυτή η αγάπη? Ούτε χάδια, ούτε τρυφερότητα. Είναι σταυρός και αγκάθια. Πόσοι από εμάς έχουμε τη δύναμη να φτάσουμε στο τέλος αυτής της αγάπης? Δηλαδή να λέμε την αλήθεια μας, να πιστεύουμε και πιστεύουμε, να αγαπάμε αυτή τη χώρα ερήμην όλων των ψευτοϊστορικών που προσπαθούν να αλλάξουν τα πάντα, και να μιλάμε και να λέμε την πίστη μας. Ναι. Να ξέρετε, όσοι το κάνετε και όσοι τολμάτε στη ζωή σας, πρώτον, μη φοβάστε, δηλαδή το σταυρό σας με άνεση και να μην σας νοιάζει τίποτα. Καλά, δεν τόσο χειροκρότητα. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Δηλαδή, θέλει γερή αντοχή και θέλει γερή πίστη, θέλει εξομολόγηση, θέλει κοινωνία να δυναμώνουμε. Και μερικάτσατε να μιλήσω, ρε, μπράβο και μπράβο. Μα συνήθως με βρίζουν όταν τα λέω αυτά. Μπάσω το. Ναι. Και να ξέρετε λοιπόν, ναι, ότι στο τέλος δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι πάντα ρόδινα. Γιατί μέσα από τον πόνο και μέσα από την θυσία και μέσα από την σταύρωση, ναι, έρχεται η Ανάσταση. Αυτό λοιπόν πιστεύουμε. Τώρα αισθάνομαι και λίγο άσχημα να είναι εδώ ιερείς και εγώ να κάνω κήρυγμα. Δεν είναι κήρυγμα, σας τορκίζομαι, είναι κομμάτι από την ψυχή μου. Λοιπόν, δεν θα ξαναχειροκροτήσετε αν δεν σας κάνω έτσι. Εντάξει. Εσύ θα τα λες τώρα ή εγώ? Κάτσε να κάνω. Λοιπόν, χάνω τον ηρμό όταν πετάγεστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το τραγούδι που έχετε αγαπήσει και λέει «Έλα λίγο, μόνο για λίγο, ζω και ξαναζώ κάθε να θυμίσει» είναι μία προσευχή στο Χριστό. Δείτε το λοιπόν με αυτό το μάτι και καταλάβετε λίγο αλλιώς αυτό το στίχο. «Έλα λίγο, μόνο για λίγο». Thank you.
Τώρα είναι ένα μικρό αφιέρωμα, δύο κομμάτια, όχι παραπάνω, για τη Σμύρνη. Ναι. Πώς να μην πω ένα όνομα που το έχω δώσει στο στόμα μου. Θα ήθελα να το αφιερώσω στην κυρία Ρεπούση. Και κάτσε να την ακούσει και τη συνέχεια. Και να την ευχαριστήσω, γιατί με τις αχλαμάρες που λέει μας ενώνει και μας κάνει να θυμόμαστε πραγματικά. Να ήταν η μόνη. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν. Ωραία, αυτό θα το κάνω και στην Τόρη, σπίτι. Να με χειροκροτάει. Είναι δύο κομμάτια, λοιπόν. Το μεν πρώτο λέγεται «Για τη Σμύρνη» και είναι αυτό που εγώ αισθάνομαι όποτε σκέφτομαι αυτή τη Σμύρνη. Και όχι μόνο την καταστροφή της, αλλά και το τι ήταν σαν πόλη. Γιατί η Σμύρνη δεν είναι μόνο ρεμπέτικο, όπως μας λένε. Η Σμύρνη ήταν κοσμοπολίτη και ήταν το Παρίσι της Ανατολής. Είχε απ' όλα. Είχε μεγάλη μουσική, μεγάλη παιδεία, πολλά. Το πρώτο λοιπόν. Μα δεν είναι. Έκανα έτσι. Όχι. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι το για τη Σμύρνη, το ομώνυμο. Το δεύτερο κομμάτι λέγεται Μαύρος Καβαλάρης. Και. Πάλι τα ίδια. Μήπως αυτό το είχε. Και είναι αφιερωμένο με την ψυχή μου στον Πλαστήρα, ο οποίος με τους τσολιάδες του έκανε τους Τούρκους να τρέμουν. Για τη Σμύρνη λοιπόν και για τον Πλαστήρα.
Thank you.
Τι θέλετε? Κάτετε. Την άνοιξη. Την άνοιξη. Ένα τελευταίο να κλείσουμε για τη σελίδα.
Δέσποινα. Ωραία, ωραία. Και με αυτό να σας αφήσουμε, γιατί αυτό ήταν και το νόημα της βραδιάς. Το λογάκι. Α, αυτή είναι μια τρομερή ιστορία. Θα την πω στο επόμενο ερώτημα. Δέσποινα.
Yeah.